Κουνούπια. Έχει πολλά κουνούπια εδώ πέρα που ήρθαμε. Βγήκε η καινούργια ταινία Joker, αλλά δεν περιμένατε εμένα. Στο πω, έχει πλημμυρίσει παντού το ίντερνετ με πληροφορίες γύρω από αυτή την ταινία. Φυσικά ταξιδέψαν στην Αμερική για αυτό το πλάνο. Ναι. Με τους λεψέματα. Μέχρι το Λυκαβιτό. Αμερικής. Βρήκαμε σχεδόν ίδιο σενάριο όπως είναι στην ταινία με τα σκαλάκια. Έχουμε κάνει paintball jacket μέχρι τώρα, αλλά όχι jean jacket όπως αυτό. Θα δράξω λοιπόν εδώ την ευκαιρία. Θα ζωγραφίσουμε τον καινούριο χαρακτήρα της ταινίας Joker, την οποία θα τη δούμε αύριο. Ναι, έχει ένα συνένα. Ένα συνένα. Και θα... Γεκάστε. Αλάκα στα πράσα, πιέσα, έτοιμο ήταν. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα δείτε πώς θα την πάρουμε. Ζωγράφισα αυτό το jean jacket με θέμα Joker. Αυτό το σημείο σκέφτομαι ότι μήπως δεν έπρεπε να κάνω τόσο μεγάλη τη φάτσα για να καταλάβουμε ότι είναι ο Joker και όχι ο Pennywise, γιατί είναι και κόκκινα βαψίματα και άσπρα και οι δύο. Μήπως έπρεπε να κάνω λίγο scale down την εικόνα ώστε να φανεί ότι έχει πράσινο, μπλε και κόκκινο το βάψιμο. Και εντωμεταξύ συνειδητοποιώ ότι αυτός ο Joker είναι ο πιο ενδιαφέρον στο βάψιμο Joker που έχω ξαναζωγραφίσει. Και γενικά σε όλα αυτά τα χρόνια μου έχετε ζητήσει αρκετούς ηθοποιούς που έχουν παίξει τον Joker να τους ζωγραφίσω, με πιο πολύ απήχηση τον Heath Ledger. Okay. Και νομίζω ότι με τον καινούριο Joker θα κοντραροχτυπηθούν για το ποιος είναι ο καλύτερος. Και πιστεύω ότι όλοι βγάζουμε στην απέξω τον Λέτο. Είναι ναι, όντως. Θα το πω, είναι ο χειρότερος Joker που έχει βγει. Προσπάθησαν να κάνουν έναν Joker νέας εποχής με τατού, άσπρο δέρμα το είχε, κόκκινα χείλια τα είχε. Αλλά έπρεπε να γράψουν damage στο κούτελο για να φανεί ο χαρακτήρας ότι είναι κατεστραμμένος. Ενώ εδώ, σε αυτό το χαρακτήρα που ζωγραφίζω αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Μόνο που τον βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι φιλέ. Κάτι τρέχει με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά ναι, ας συνεχίσουμε στη ζωγραφική να δούμε πού θα καταλήξει ο καλλιτέχνης από εδώ. Αυτό είναι το καλύτερο Joker. Ποιο? Τώρα θα μάθουμε αναλυτικά.
Μαλάκα, τι έφτιαχνες τόσο καιρό εδώ? Έλα μπράτα, πάνω στην ώρα. Χωρίς εμένα. Έλειπες και εγώ έφτιαχνα τζάκετ, Joker. Και τώρα ήρθες πάνω στην ώρα που γίνονται τα αποκαλυπτήρια. Τι έχεις φτιάξει, κύριε μου? Σαν πίνακα είναι. Εσύ μόλις ξύπνησες, ε. Unboxing το καινούριο jacket Joker. Βγάζει την ταινία από την ταινία. Πες. Μαλάκα, η φωνή μου είναι σαν γιαγιά σε μαλάκα που καπνίζει τρία πακέτα τη μέρα. Και όχι παππούς. Γιαγιά. Γιαγιά, μότος. Θα πάμε να δούμε την ταινία. Τώρα θα πάμε. Επιτόπου με αυτό το jacket. Έπρεπε πρώτα να δω την ταινία και μετά να φτιάξω το jacket. Θα κάναμε λίγο ανάποδα. Γιατί θα γίνει πιο ωραίο. Ναι. Θα με είχε ζει την ταινία. Ναι. Θα έχει άλλο vibe, ζωγραφική. Ναι. Αν είχε ζει την ταινία, φίλε, την ώρα που το ζωγράφισες θα κάπνιζες κιόλας. Θα κάπνιζα, γιατί τι ξέρεις που δεν ξέρω. Εγώ την έχω δει. Θα ξανάρθω δεύτερη φορά αν τη δω για σένα. Αλλά και θέλω να την ξαναδώ. Αλλά και η ερμηνεία του είναι απίστευτη, ρε φίλε. Με όποιο τρόπο σου καπνίζει, θες να καπνίσεις. Δεν το καταλαβαίνω. Το βλέπεις, για να δούμε λοιπόν. Μουρουν. Είναι τεράστιο. Μαλάκα, γαμάει. Όχι, δεν σου πάει, ρε. Όχι, έχει κουκούλα. Πω πω, φίλε, σε γάμισε τα, ε. Η κουκούλα κρύβει το σχέδιο. Όχι, όχι, καλά είναι. Με κουκούλα ή χωρίς κουκούλα? Χωρίς κουκούλα καλύτερα, αλλά ωραίο είναι κι αυτό. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει χωρίς κουκούλα, θα ήταν. Α, βγαίνει. Μια χαρά είσαι, έλα. Πάντως σου πάει καθόλου, ε. Δεν μου πάει. Για πείτε από κάτω. Του πάει, δεν του πάει. Οπότε βάφεις και τζάκετ τώρα, ε. Αμέ, δεν του γουστάει. Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Ζώνη, μαλάκα, ζώνη. Κιου πολλής. Σας ακούσαμε. Δεν παραζωνή. Μαλάκα, κοίτα τι ωραία γειτονιά μένει. Μενίδη City! Κατσίκι είναι ζώο στην Αθήνα. Λάρισα είναι όταν είσαι άτακτος και σου λέει άλλος να μην κουνηθείς. Με κατσίκι. Κατσίκι. Ή θα μπορούσε παλιά, στα παλιά χρόνια, και ένα ζώο που δεν ξέρανε τι ήτανε. Και κουνιόταν συνέχεια. Και πήγαινε από εδώ, από εκεί και τους ενοχλούσε. Και του λέγανε κατσίκι, κατσίκι στη Λάρισα. Κατσίκι. Και το βγάλανε κατσίκι. Με μένα θα μάθεις πολλά. Θα μάθουμε πολλά εδώ με τον Κόρο. Ο Ρόμπος εδώ πέρα το έχει δει ήδη χωρίς εμένα και τώρα πάει για δεύτερη φορά. Γιατί μου λέει είναι όντως τόσο καλό. Έχει γεμίσει το ίντερνετ με post για τον Τζόκερ. Πορώθηκα και εγώ μόνο με το βάψιμο χωρίς καν να δω την ταινία και τώρα πάμε να τη δούμε. Κάτι πλάκα σου λέω. Μπορεί να πάθει και ουλίτια, δεν ξέρω. Θα πάθω. Ναι. Λες να έχει όντως ψυχολογικά. Τζόκερος ήταν να πάω να το δω. Θα κρατηθούμε να μην κάνουμε spoiler. Όχι spoiler. Το γέλιο του γάμα είχε τρία διαφορετικά γέλια. Τη πάθηση που πνιγόταν πήγε να κάνει με το, δεν ξέρω. Μένα μου άρεσε το ψηλό το. Δεν είναι super ηρωιστική ταινία. Όχι, αυτή είναι ένα δράμα ήταν. Ζούμε ένα δράμα. Αυτό ήταν το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το jacket που ζωγραφίσαμε. Η ταινία μας έβαλε σε ένα περίεργο mood. Δεν ξέρω, πρέπει να την ξαναδώ άλλη μια φορά. Εσύ θα πας και για τρίτη. Όχι, τρίτη Παρασκευή. Θα τα πούμε στο επόμενο. Καθούρισε έτοιμη. Δεν βαρέθηκες, ρε μπρο, να κάνεις flex το χρυσό? Βάλ' το μέσα. Μαλάκα, όποιος κυνηγάει κουνούπια εδώ είναι καλύτερο του μέρος. Τι θα κάνει? Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει κάτι να κυνηγάει κουνούπια. Αυτό θέλω να κάνω πάντα, ξέρεις, θέλω να κάνω πάντα. Ελπίζω σ' άρεσε, τα λέμε στο επόμενο. We'll be right back.